χορός των Ρίχτερ συνεχίζεται, με το πέπλο φόβου να σκεπάζει και πάλι την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπου λίγο πριν τις 8 το πρωί σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εδώ είμαστε μόνοι μας, στο έλεος του σεισμού. Μόνοι μας. Επιτρέπεται να είναι ο κόσμος στις σκηνές και να κοιμάται στο πάτωμα με τις κουβέρτες? Είναι δυνατόν? Απαράδεκτα πράγματα. Κουνιόμαστε 4 μήνες. Έπρεπε να είχαν κάνει κάτι. Όχι ο Δήμος, η πολιτεία, η πολιτική προστασία, τα υπουργεία που μας έχουν γραμμένους όλους. Είχα στο σπίτι μου κάποιες κουβέρτες εύκολα και τις πήρα και κοιμηθήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κράτος αυτή τη στιγμή για το Αρκαλοχώρι. Εμείς θέλουμε στήριξη και σαν Δήμος και σαν Δημότες. Σήμερα το πρωί πέσανε 7 κτίρια. Το Πρωθυπουργό να δώσει λίγο ευαισθησία. Είναι άνθρωποι εδώ πέρα, δεν είναι κτίρια. Μακριά από τα κτίρια και κοντά στον άνθρωπο. Αν μπορεί να το κάνει, αν δεν μπορεί να πάρει το αναματιό του να σκοτεινεί να φύγει για αυτούς. Και σήμερα σημειώθηκαν νέες καταρρεύσεις παλιών κτηρίων στο Αρκαλοχώρι, με τους δημότες να βρίσκονται σε απελπισία, καθώς χάθηκαν οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Τα χάλια μας φαίνονται μοναχά τους, κοπελιά. Τα χτίρια εδώ πέρα πέσανε γιατί ήταν όλα τα περισσότερα πετρώξια. Χειρότερα δεν έχω ξαναδεί. Εδώ οι κάτοικοι έχουν πάει στο χθεσιακό. Ναι, οι περισσότεροι. Κρέμονται, κινδυνεύουν να πέσουν, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, στιγμή προς στιγμή δηλαδή περιμένουμε να καταρρεύσουν αυτά τα χαλάσματα. Απόλυτη καταστροφή με αρκετούς πολίτες να κοιμούνται το βράδυ σε πάρκα και αυτοκινήτα. Έξω στο πάρκο. Πάνω σε ένα πάρκο της Μίσκατσι. Εδώ είναι καλαμούς, όλα αυτά έχουν ρημάξει τώρα. Εδώ στην καρέκλα, τα παιδιά κοιμούνται στο αυτοκίνητο ακόμα. Και οι ειδικοί λένε να μην μένουν οι πολίτες στα σπίτια που έχουν ρογμές. Απλά πήγαν να πάνε να πάρουν τα φάρμακα να τα πιω. Σε απόγνωση και οι επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή. Συθέμελα από τα θεμέλια εκόψαμε. Τελείωσε. Καταστραφήκαμε, διαλύσαμε ως σαν την Πολωνία. Μανιώρος δεν ξανανοίγει. Τελείωσε το μαγαζί, είναι γκρεμισμένα τα πάντα. Δεν ξανανοίγει. Τι βαλίτσες μας και να αλλάξουμε χωριό. Σχεδιασμός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ο ψέστα που τσιδόρουν έτσι πάνω που είχαν στεθεί όλοι οι υπεύθυνοι, ο ένας έλεγε τσέ, ο άλλος το άσπρο και ο άλλος το μαύρο. Όλοι μαζί να βγάλουν μια αναπόφαση, να δουν να κάνουν ένα σχέδιο, να έχει θεμέλια. Όχι σαν ήταν τα θεμέλια που γκρεμιστήκανε. Εδώ ήταν το εργαστήριο, διάγησε. Το βλέπετε πως έχει γίνει. Τους πόσαν όλα, φύγαν τα πλακάκια, από πάνω τα ίδια, το σπίτι από πάνω το ίδιο. Έτσι είναι, αυτά είναι. Έτσι. Την ώρα του σεισμού εδώ δουλεύαμε. Τα ακόμη ζήμες που μείναν, όλα δεν ξαναμπήκαμε μέσα, τελείωσε. Και στο χωριό Ζήντα, πολίτες κοιμήθηκαν σε σκηνές, με τους ίδιους να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την αντιμετώπιση τους από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτεία. Πρωινό 4 κουρασάν, 5-6 κουρασάν μικιάγιο, μια εξάδα νερό, 5-6 σουβλάκια χθεσινά. Ναι. Αυτό το πράγμα ήταν το πρωινό. Και για να μας το δώσουν και αυτό, έπρεπε να βρούμε τον πρόεδρο του χωριού, να επικοινωνήσει ο πρόεδρος με τον αντιδήμαρχο. Σε ψάχναμε σκηνές, σε λέγανε θα φέρουν να μας δώσουν, ενώ σε όλα τα χωριά επίανε σκηνές. Έπα δεν ενδιαφερούνταν 10 άτομα χωριανοί που μένουν πάει στο χωριό και να είναι καλά οι άνθρωποι, αν δεν ενδιαφερούνταν ούτε σκηνές ανοίγαμε. Πήγαμε με το ζόρι, πήραμε 3 σκηνές εδώ. Φαΐ φέρανε 12 η ώρα, δεν θέλανε να φέρουν. Τι να πω. Και πήγαμε, το πήραμε εμείς. Σκηνές, εδώ κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε αν έχουμε νερό, είμαστε κομμένοι χωρίς νερό όλη μέρα χθες. Δεν μπορούμε να πούμε στα σπίτια, πιο πολλοί έχουν πέσει στα σπίτια. Δεν δίνει κανείς σημασία. Δεν δίνει σημασία κανείς. Πρέπει να κάνει κομμάτι, να βοηθήσει το χωριό. Το μισό χωριό έχει συγχωρεί πέσει στα σπίτια. Έχω ξεσπιτωθεί. Δεν ξέρω πού αμήνω, αύριο κάνω σημαδεραπεία, δεν ξέρω πού αμήνω. Είναι. Δύσκολη ήταν η πρώτη νύχτα στις σκηνές που στήθηκαν έξω από το εκθεσιακό κέντρο στο Αρκαλοχώρι, με τους πολίτες να μας περιγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους, διεκδικώντας λύσεις στον Γολγοθά που ανεβαίνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Ήμασταν 11-12 άτομα. Είχαμε γίνει. Ο ένας πλακωμένος πάνω στον άλλο. Ψεστήκαν τα... Εδώ... Ήταν λίγο ζόρκο διότι από κάτω βέβαια είναι... Μπετό, μπετό και κοιμάσαι πάνω στο μπετό και πιάνεσαι, δεν μπορείς. Αν κάνουμε πολύ, αν πάει πολύ καιρό να βάλουμε, να μας φέρουν ράντζα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ένα νάιλον και ο άσφαλτος. Και κοιμόμαστε και μια κουβέρτα που μας έχουν δώσει οι ανθρώποι. Όρεψε το σπίτι μου, γκρεμίσανε τα πάντα, οι τύχοι, όλα. Και σήμερα πήγα να πάρω μπλούζες γιατί κρυώναμε και με έπιασε μέσα στο σπίτι και η σκάλα μου δεν μπαίνει καθόλου. Βλέπετε εδώ την κατάσταση τι γίνεται. Εδώ χάνουμε τα τραπέζια μας, χάνουμε τα αυτά. Άλλος θα παίρνει σε άλλη σκηνία, μπερδεύονται τα πράγματα. Μια βρύση κάτι να πληθεί ο κόσμος, δηλαδή τόσα άτομα εδώ πέρα χωρίς μάσκες, δεν έχουν μοιράσει μάσκες. Για τον κορονοϊό τον ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο ακόμα, γιατί θα περάσει παιδιά πολύ καιρός. Τα σπίτια έχουν πραγματικά καταστραφεί. Έχουν ρημάξει, Μαγαζιά, σπίτια, τίποτα δεν υπάρχει. Κλιμάκια προχώρησαν σε αυτοψία στο Αρκαλοχώρι, όπου η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο σε αρκετά κτίρια, τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Τα παλιά τα κτίρια δεν προέβλεπαν ούτε βιτρίνες ούτε μεγάλους χώρους για μαγαζιά κλπ. Τι συνέβη λοιπόν? Έκοψαν τοίχους, βάλανε βιτρίνες μεγάλες, μεγάλους χώρους κλπ. Με αποτέλεσμα να εξασθενήσουν τα κτίρια και όπως βλέπουμε γύρω-γύρω, απάνω το κτίριο είναι πιο γερό, κάτω έχει πάθει μεγάλη ζημιά.